against the Greeks. Well, a second goal came just 20 minutes from time, and it was a debut goal as well, this time for Daniel Batistuta. Batista heading home on his debut. Daniel Batista, καλώς ήρθες στην Κρήτη. Γνωρίζουμε ότι έχεις κουμπάρους εδώ, πολύ καλούς φίλους, δικούς ανθρώπους στη Σιτία. Εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη. Έρχομαι συχνά, δηλαδή, στον Πιεπολίση Σιτή, γιατί ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου είναι από εκεί. Έχω αφήσει το παιδί τους, τον Μάξιμο. Ο κουμπάρος μου είναι και αυτός, ασχολείται με το ποδοσφαίρο, με την Ελληνική Σιτία. Είναι πρωταθλήτρια φέτος. Πρωταθλήτρια φέτος, ναι, γιατί το βοηθάει από εκεί, ξέρει πολύ καλά από το ποδοσφαίρο. Ήταν ποδοσφαιριστής παλιά στη Γερμανία. Έχει δουλειά σαν μάνατζερ και γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο και του βοηθάει πάρα πολύ. Ένα μέρος πιστεύω της επιτυχίας επειδή είναι ο κουμπάρος μου, ο Βαγγέλης ο Κρουζάκης. Πάντως, σαν ποδοσφαιριστής, όποτε έπαιζες εδώ στην Κρήτη με τον Όφη, ήταν τα παιχνίδια πάντα δύσκολα. Ναι, ο Όφη ήταν και είναι ακόμα, πάλι ανέβηκε πάρα πολύ εδώ και κάποια χρόνια πάλι, αλλά τότε ήταν, έχει μια πολύ δυναμική έδρα με η εποχή του συγχωρημένου του Γέραρτ. Και είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν μια πολύ δύσκολη έδρα για όλες τις μεγάλες ομάδες Αθήνας. Δύσκολο περνάγανε κάποιες αποδομές και όποιος κερνάει αποδομές έπρεπε να πάρει πρωτάθλημα. Πολύ δυνατή ομάδα και πάλι πολύ καλά. Φέτος όπως είναι η νέα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά να βρεθεί ο Όφη στο μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα. Ο Ντανιέλ Μπατίστα θα ήθελε, πιστεύω, να παίξει, αν ήταν κάποια χρόνια πριν, σε αυτό το νέο γήπεδο που φτιάχνει η ΑΕΚ. Θα είναι κάτι όμορφο αυτό στη Φιλαδέλφεια. Εννοείται. Ένα τέτοιο στολίδι και ποιος δεν θα θέλει να βρεθεί να παίζει εκεί μέσα. Θα ζήλεψε σίγουρα, με την καλή έννοια. Εύχομαι όμως όταν η ΑΕΚ θα είναι έτοιμη να μπει, να έχει μια πολύ καλή ομάδα, να προσφέρει θέαμα στους φιλαθλούς και νίκες για αυτούς που τα μπορούν, γιατί η θέση θα είναι πολύ περιορισμένα, που τα μπορούν να μπουν μέσα εκεί, που ήταν τυχεροί που τα πάνε να μπουν παιχνίδι σε αυτό το στολίδι της ΑΕΚ. Και υπάρχει και ένα γήπεδο ήδη που έχει πάρει το όνομα ενός ανθρώπου που γνωρίζω ότι τον εκτιμούσες πολύ, του Στέλιου Σεραφίδη. Το Σεραφίδιο, το αθλητικό κέντρο της ΑΕΚ, ένας άνθρωπος που πάντα μιλούσε για σένα με τα καλύτερα λόγια. Σαν πρόεδρος και των Παλεμάχων και γενικά. Για το κύριο Σέλιο, έχουμε λόγια. Ήταν ο πατέρας όλων των παιδιά της ΑΕΚ και εγώ είχα τη τύχη να συνεργαστώ μαζί του στις ακαδημίες. Η ΑΕΚ ήταν η ζωή του, μπορείς να πεις. Ήταν πάντα εκεί για οποιοδήποτε παιδιά της ΑΕΚ. Έδινε τη ζωή του και έφυγε από τη ζωή. Τον εύχομαι όλοι καλή παράδειση, ξέρω εγώ, εκεί που πήγε και να μας θυμάται από εκεί που είναι. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, πρώτα απ' όλα, σωστός και έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά να σταθούν σε μεγάλο επίπεδο. Ντανιέλ, η Εθνική Ελλάδος με νέο προπονητή, το Πογιέτ, μπορεί να κάνει βήματα μπροστά. Έχει ένα διάστημα που δεν έχει τα αποτελέσματα που ήθελε. Όλα εξαρτάται καμία φορά από τα φιλία που έχει κάποιο χώρο, κάποια ομάδα και από δυναμικό των ποδοσφαιριστών που έχεις και από αυτούς που τα επιλέξει. Πιστεύω ότι μετά από τη φουρνία που ήταν στο 2004 δεν έχει όμως καταφέρει να συνεχίσει αυτή την καλή φουρνιά. Δεν έχει, δηλαδή, παίκτες με προσωπικότητα, πιστεύω εγώ. Χωρίς να μειώσω τους παίκτες που έχει τώρα. Έχεις κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν, που πιστεύεις ότι μπορούν να παίξουν? Πάντα υπάρχουν παιδιά που ξεχωρίζουν. Τα παιδιά που ξεχωρίζουν, τους παίρνουν ο Ολυμπιακός, άλλος πάει στην ΑΕΚ, άλλος πάει στο Παναθηναϊκό.